εάν θα δοθούν τελικά κρατικές εγγύσεις στις τράπεζες, πώς θα δοθούν. Σας λέω και είναι έγκυρο το ρεπορτάζ ότι όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας περιμένει με κομμένη την ανάσα και την αυριανή συνεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία θα κρίνει εάν τελικά οι αποκοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων έγιναν νόμιμα στο παρελθόν, και αν δεν έγιναν, προφανώς και το κράτος με απόφαση πια του δικαστηρίου θα πρέπει να τα επιστρέψει τα χρήματα. Το κράτος που αυτή την ώρα ψάχνει να βρει χρήματα για να αντιμετωπίσει αυτό τον παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στον ιό. Θα κάνουμε λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Αβέροβ Νεοφύτου, να δούμε εάν υπάρχει διαχείριση και ποια μπορεί να είναι η διαχείριση αυτή την ώρα, κυρίως τα οικονομικά ζητήματα που άρχισαν πια να ξεδιπλώνονται ιδιαίτερα αισθητά και στην κυπριακή κοινωνία. Κύριε Νεοφύτου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τσούρλη. Λοιπόν, ξεκινώ. Εάν υπάρχει το απαραίτητο consensus, εάν βρέθηκε δηλαδή διάβλος επικοινωνίας, όπως λύθηκε το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορούσε την κατευθείαν στήριξη του κράτους προς τους πολίτες, να βρεθεί και ένας τρόπος να μπουν και οι τράπεζες σε αυτή την ιστορία ή να μην μπουν και να κάνει τη δουλειά το κράτος. Πάντως να βρεθεί και ένας άλλος τρόπος να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις και το επιχειρήν της Κύπρου. Αυτό που θέλω να στείλω ως μήνυμα είναι ο πολίτης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μην έχουν έγανιες για το τι πρέπει να κάνουμε για την οικονομία. Ας μείνουμε στοχοπροσιλωμένοι, μένοντας σπίτι μας, να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Για τα άλλα, δύσκολα, αλλά είμαστε μαθημένοι να περνούμε τα δύσκολα και να βγαίνουμε πιο δυνατοί. Όσον αφορά το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη ρευστότητα, 70 με 80.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εκατοντάδων νοικοκυριών, θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Μάθαμε και το πολιτικό σύστημα, όπως και η κοινωνία, στα δύσκολα, με συνεννόηση αλλά και με θυσίες, να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη για να υπηρετούμε αυτό που επιβάλλεται σε καιρούς δύσκολους. Η αγορά στέγνωσε από ρευστότητα, ουσιαστικά παρέλυσε το σύνολο της κοινωνίας εκτός από τις δραστηριότητες στην αλυσίδα διατροφής και στον τομέα της υγείας. Από εκεί και πέρα δεν λειτουργά η οικονομία. Άρα σωστά η κυβέρνηση ψες δια του Προέδρου της Δημοκρατίας εξήγηλε την περαιτέρω συνέχιση των μέτρων στήριξης σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και αυτοεργοδοτούμενους, αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που φτάνει μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα καθησυχαστικό και προς τις 230.000 των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, προς τις 70 και 80.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε 35.000 αυτοεργοδοτούμενους. Από εκεί και πέρα, τα όρια τα δημοσιονομικά του κράτους εξαντλούνται. Σωστά η κυβέρνηση πήγε σε δανεισμό για να μπορέσει να παρατείνει τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Δεν έχει τη δυνατότητα το κράτος και ούτε μπορεί να κάνει τον τραπεζίτη να μοιράζει χορηγίες και τσέκια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι δουλειά των τραπεζών, να πάρουν τα ρίσκα για τη δανειοδότηση της ρευστότητας της οικονομίας. Το κράτος είναι έτοιμο να δώσει εγγύησεις. Όχι στις τράπεζες, κύριε Τσουρούλη. Ούτε σεντ δεν θα δώσει στις τράπεζες, ούτε σε χρήμα, ούτε σε εγγύησεις. Το κράτος σαν πατέρας θα εγγυηθεί τα παιδιά του. Θα εγγυηθεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε αυτή τη δύσκολες συνθήκες να πάρουν δανεισμό. Οι τράπεζες θα εξαναγκαστούν, σε περίπτωση που κάποιος δεν θα μπορέσει να ξοφλήσει αυτή τη διευθέτηση, 30% της ζημιάς
να την επιφορτιστεί η τράπεζα την ώρα που είναι υποχρεωμένοι να δώσουν δάνεια ρευστότητα στην αγορά με επιτόκια για ένα χρόνο μόλις το 0,75% κάτω από μία ποσοστιαία μονάδα και αν είναι σε βάθος εξαετίας μπορεί να φτάσει μέχρι το 1,55% το επιτόκιο, όταν οποιοδήποτε και να έχει δυνατότητα να δανειστεί σήμερα θα τον χρεώσουν 3 και 4 και 4,5%. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες. Βλέπω θετικά τους προβληματισμούς και τις ευαισθησίες του Δημοκρατικού Κόμματος και του Προέδρου του, του Νικόλα Παπαδόπουλου. Θα θεωρώ πως η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη αυτές τις ευαισθησίες για να μπορέσουμε με μια σύνεση και σοφροσύνη από τη μια να ικανοποιήσουμε και ευαισθησίες κάποιων άλλων συνεργατών στο πολιτικό επίπεδο λέω, αλλά πολύ περισσότερο να υπηρετήσουμε την κοινωνία αλλά και να στηρίξουμε την οικονομία. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη για να διοχετευτεί η απαραίτητη ρευστότητα που τη χρειάζονται επιγόντως επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Άρα ο τίτλος του ρεπορτάζ, αν μπορούσα να τον γράψω στην εφημερίδα μας απόψε, θα έλεγα ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και μένει τώρα να καταλήξει το ζήτημα, έτσι, να δέσει το γλυκό. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να μου κάνετε και μια εκτίμηση ή ένα σχόλιο για τα όσα σημαντικά πρόκειται να γίνουν αύριο στο ανώτατο δικαστήριο. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και για την μια και για την άλλη απόφαση του ανωτάτου, έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ευθύς. Απόλυτος σεβασμός στην οποιαδήποτε απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Αλλά στην περίπτωση που το ανώτατο δικαστήριο θα αποφασίσει ότι το κράτος πρέπει να πάει να πληρώσει και αναδρομικά και αποκατάσταση όσων περικοπών έχουν γίνει, δεν υπάρχει δυνατότητα. Είναι σαν να λέμε ξανά καλημέρα στην Τρόικα. Δεν υπάρχουν περιθώρια και πιστεύω πως το σύνολο των πολιτικών κομμάτων θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και εκεί που χρειάζεται ακόμα και συνταγματικές τροποποιήσεις να κάνουμε για να θωρακίσουμε πρώτα τους μισθούς της δημόσιας υπηρεσίας για να μπορέσει το κράτος να δίνει τους σημερινούς μισθούς, να μπορεί να δίνει τις σημερινές συντάξεις, να μπορεί να δίνει την κοινωνική στήριξη, αλλά και αυτό τον καιρό με μηδενικά έσοδα, κύριε Τσουρούλη, να συντηρεί ουσιαστικά και το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα με απόλυτο σεβασμό στην οποιαδήποτε απόφαση, αλλά υπάρχουν τα εργαλεία, όποια και να είναι η απόφαση, να κρατήσουμε σε γερά θεμέλια την οικονομία για το καλό όλων μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.